Επί δεκαετίε, Κούβα και Βενεζουέλα πορεύονταν χέρι-χέρι υπό δύσκολε συνθήκε διεθνού απομόνωση. Η ιστορική προσέγγιση τη Αβάνα με την Ουάσιγκτον, ωστόσο, αλλάζει το χάρτη τη περιοχή και πιθανότατα αφήνει ένα πικρό χαμόγελο στο πρόσωπο του Νικολά Μαδούρο, πιστού συμμάχου τη Κούβα. Πέρασα πέντε ώρε με το Φιντελ σήμερα και μιλήσαμε για τον στρατηγό Τσάβε. Θυμηθήκαμε ότι οι δυο του έχτισαν αυτή τη σχέση που υπερβαίνει τη στρατηγική συμμαχία. Είναι μια σχέση αδελφική, δήλωνε τον Απρίλιο του 2013 από την Αβάνα ο Μαδούρο. Λίγε ημέρε πριν το κοινό του διάγγελμα με τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Ραούλ Κάστρο μιλούσε από το βήμα του ΑΛΜΑ, του διακυβερνητικού οργανισμού των αντιυμπεριαλιστικών κρατών τη Λατινική Αμερική, που ίδρυσαν από κοινού Τσάβες και Φιντέλ, για την ανάγκη αντιμετώπιση τη απειλή που θέτουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η συμμαχία μα αντιπροσωπεύει μια πραγματική εναλλακτική απάντηση στο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που προσπαθεί να γίνει ηγεμονικό και σήμερα σύρεται σε μια κρίση χωρί ορατό αδιέξοδο ανέφερε ο κουβανός πρόεδρος. Αν η κυβέρνηση Μαδούρο εκλάβει την προσέγγιση της Αβάνας με το μεγάλο εχθρό ως προδοσία των αρχών της Μπολιβαριανής Συμμαχίας, τότε οι συνέπειε για την Κούβα προβλέπονται ανυπολόγιστες. Κάθε ημέρα το Καράκα στέλνει στο νησί της Καραϊβικής 90 με 100.000 βαρέλια πετρελαίου. Η ενεργειακή εξάρτηση της Κούβας από τη Βενεζουέλα είναι προφανής. Στο κάδρο των αλλαγών έρχεται να προσθεθεί και μία ακόμα παράμετρος. Η ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου, από την πώληση του οποίου το Καράκα αποκομίζει το σύνολο σχεδόν των συναλλαγματικών του αποθεμάτων, έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την κυβέρνηση τη Βενεζουέλας, η οποία πρόσφατα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σειρά περικοπών των δημοσίων δαπανών. Παράλληλα, ο πληθωρισμό στη χώρα τρέχει με ηλικιώδει ρυθμού. Αγγίζει το 63,4% και είναι ένα από του υψηλότερου στον κόσμο. Λίγα 24 ώρα πριν τη δημοσιοποίηση της προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέες κυρώσεις εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων της Βενεζουέλας. Ενώ το Καράκας παραμένει σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον, ο Νικολάς Μαδούρο συνειδητοποιεί πλέον ότι θα αναγκαστεί να σηκώσει μόνος του το βάρος του αγώνα απέναντι σε αυτούς που αποκαλεί Αμερικανούς υπεριαλιστές.